σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νίτσα και τον το Σύλλογο για την τιμή που μου κάνετε και την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου, με συνδέει και εμένα συναισθηματικά αυτός ο Σύλλογος. Ήμουνα για χρόνια στους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό και εύχομαι να συνεχίσουν και όλοι οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους, γιατί η παράδοση και ο πολιτισμός είναι το παν, το καλύτερο. Να είστε καλά. Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Λυκείου Ελληνίδων Καρδάμινας, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε λιγάκι για την παράδοση σε σχέση με τον πολιτισμό. Αρκετές φορές τονίζουμε την αναγκαιότητα του πολιτισμού στην καθημερινότητά μας και τη διατήρηση της παράδοσης του τόπου μας. Πώς όμως διατηρούμε αυτές τις παραδόσεις, πώς τις εντάζουμε στη ζωή μας και πώς αυτές ενισχύουν τον πολιτισμό μας? Η απάντηση είναι απλή. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, μέσα από συλλόγους που κάνουν προσπάθειες να διασφαλίσουν το παραδοσιακό στοιχείο και να το εισάγουν στην καθημερινότητα. Πολιτισμός και παράδοση είναι δύο απόλυτα συγκοινωνούντες έννοιες που αλληλοκαλύπτονται. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών, πνευματικών και τεχνικών επιτευγμάτων που είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Παράδοση είναι ό,τι αναπτύσσεται ιστορικά και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, σχεδόν αναλύωτα και σχετίζεται με συμπεριφορές, αντιλήψεις, ήθη και έθιμα. Όταν ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι ο άνθρωπος, η κοινωνία και ό,τι δημιουργεί ο άνθρωπος και δίνει ζωή σε αυτό, εξελίζονται, δεν σημαίνει απαραίτητα ξεχνάω το παρελθόν, ούτε απορρίπτω παραδόσεις. Αντιθέτως, συνδυάζω και προχωρώ. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι παραδόσεις κάθε τόπου λόγω της αλλίωσης της πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά λόγω της κακής χρήσης των παραδόσεων και της μη αφομοίωσης αυτών από τον άνθρωπο. Έτσι, μέσα από τη συνεργασία πολιτισμού και παράδοσης επιτυγχάνεται μια υγιή σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλύωτη στον χρόνο. Η παράδοση ενός τόπου είναι η ταυτότητά του, το παρελθόν του, το παρόν, αλλά και το μέλλον. Οι διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι, το Λύκειο των Ελληνίδων, οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί, προσπαθούν να διαφυλάξουν τη λαϊκή παράδοση, να την εντάξουν στον πολιτισμό που διέπει την κάθε κοινωνία και να διασφαλίσουν την ακαιρεότητά της. Μέσα από την αναβίωση εθήμων, μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών, παραδοσιακών χορών, διαμέσου της γευσιγνωσίας, παραδοσιακών ευεσμάτων, επιτυγχάνεται όχι μόνο η καλύτερη γνώση της παράδοσης του εκάστοτε τόπου, αλλά και η σωστότερη αφομοίωση του παρελθόντος από όλους εμάς. Συνεπώς, ένας τόπος επιθυμεί να δείξει πολιτισμό, να διδάξει και να μεταλαμπαδεύσει πολιτισμό στις επόμενες γενιές. Οφείλει να μελετήσει την παράδοση αυτούς και να τη διαδίδει με κάθε ευκαιρία. Είτε μέσα από το χορό, είτε μέσα από τοπικές παραδοσιακές γεύσεις, είτε μέσα από ήθη και έθιμα που θειασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Άλλωστε, ο χορός, σαν μέσο έκφρασης, συμπεριφοράς και γενικότερα σαν μέσο επικοινωνίας, μεταφέρει παράδοση, επικοινωνεί ανά τους αιώνες πράγματα τα οποία η γλώσσα δεν μπορεί. Επίσης, η παραδοσιακή γαστρονομική κουλτούρα σε συνδυασμό με σύγχρονες γεύσεις προσδίδουν νέο αέρα στον πολιτισμό, που συναντάται σε κάθε τόπο. Γενικότερα, η σωστή χρήση της λαϊκής παράδοσης με γνώμονα το παρόν, την ιστορία και αυτό που θέλει να προάγει ο τόπος μας ενισχύουν, ενδυναμώνουν και δεν αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Αντιθέτως, ο συνδυασμός πολιτισμός-παράδοση σε συνεργασία οθούν έναν τόπο σε ανάπτυξη και πρόοδο. Άλλωστε, το παρελθόν κάθε τόπου, εν προκειμένου η παράδοση, αποτελεί την αφετηρία της σκέψης, την ανάκτηση της γνώσης και της πνευματικής ανόδου, δηλαδή. Η παράδοση ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού τον ενισχύει και τον διατηρεί.